Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10, ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο του Radio Enandi τον κύριο Βαγγέλη Φώτη, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, με τη σύμπραξη των κομμάτων ΕΠΑΜ, ΜΑΚΕΛ, ΔΙΚΗ. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Και το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελλάδος και σύλλογο και συλλόγους πολυτέκνων. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Φώτη. Καλώς σας βρήκα και να συμπληρώσω κιόλας και έχουν μπει και πολλά στελέχη και από άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα με τα ίδια προτάγματα, έτσι. Mm-hmm. Και στελέχη από την Ελεύθερη Πατρίδα κτλ. Όπως και εγώ ήμουνα στις ευρωεκλογές με την Ελεύθερη Πατρίδα. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη σύμπραξη κάποιων κομμάτων, παρατάξεων και συλλόγων και φορέων σε αυτές τις εθνικές εκλογές, οι οποίες γίνονται έτσι σε μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο. Είναι επαρκής η προεκλογική αυτή περίοδος, κύριε Φώτη, ώστε να κοινωνήσετε, να επικοινωνήσετε τις θέσεις σας στον κόσμο για να σας ψηφίσει? Φυσικά και όχι, γιατί είναι ευνηδιαστική αυτή η προεκλογική περίοδο και προφανώς ήταν ευνηδιαστική από τους κυβερνώντες, γιατί αυτοί ξέρουν πολύ καλά ότι και ακόμα και η συγκέντρωση χρημάτων και υποψηφίων είναι δύσκολο. Θέλανε να ευνηδιάσουν. Βέβαια, αυτοί έχουν τον κρατικό προϋπολογισμό από πίσω. Χρηματοδοτούν τα κόμματά τους, χρηματοδοτούν προεκλογικές εκστρατείες και φυσικά έχουν και τα έμιστα στελέχη τα οποία μπορούν να στελεχώσουν οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο θέλουν. Έτσι κι αλλιώς λεφτά για αυτούς υπάρχουν, ακόμα και να μισθώσουν υποψηφίους. Γιατί για να συμπληρώσει περίπου το 70% της περιφέρειας, θες καμιά 230 υποψηφίους για να έχεις και το χαρτί. Είναι πολύ δύσκολο. Δώρο. Ειδικά για ένα μικρό κόμμα το οποίο δεν έχει τους μηχανισμούς που έχει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλει κανένα 30 χιλιάρικα. Είναι πολλά τα χρήματα. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει μια σύμπραξη, όπως είπαμε, κομμάτων με το κόμμα του κυρίου Καζάκη να είναι αρκετά γνωστό, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Κάποιοι βεβαίως λένε ότι είναι ένα κόμμα κομμουνιστικό, άλλοι λένε ότι είναι ένα κόμμα που εκφράζει την πατριωτική αριστερά. Πώς έγινε λοιπόν η σύμπραξη με τον κύριο Καζάκη? Πρώτα απ' όλα, για να είναι ένα κόμμα κομμουνιστικό πρέπει να έχει και τα κομμουνιστικά προτάγματα, τα οποία ποια είναι? Ότι μέσα στο οικονομικό του πρόγραμμα θα πρέπει να λέει ότι τα μέσα παραγωγής θα τα έχει το κράτος. Για να τα έχει το κράτος, για να τα έχει τα μέσα παραγωγής στο κράτος και να τα ελέγχει μια πολιτική γραμματεία. Τέτοιο οικονομικό πρόγραμμα μέσα στο ΕΠΑΜ δεν υπάρχει. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΕΠΑΜ, όπως και το οικονομικό πρόγραμμα από ό,τι γνωρίζω και του ΑΚΕΛ και του ΔΙΚΗ, έχει να κάνει με το κενσιανιστικό δόγμα που υπήρχε δηλαδή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε όλες τις οικονομίες του δυτικού μπλοκ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα καπιταλιστικό σύστημα με ένα κρατικό παρεμβατισμό, να το πούμε με δύο λόγια. Αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει μέσα στα προτάγματά σου, δεν υπάρχει μέσα στις προτάσεις σου στο Υπουργείο Οικονομικών καμία κομμουνιστική πρόταση, δηλαδή δεν θέλουμε τα μέσα παραγωγής να τα έχει. Άλλωστε, φανταστείτε τώρα το ΑΚΕΛ που είναι κόμμα αγροτών και κτηνοτρόφων να θέλει να δώσει τα χωράφια του στον κρατικό μηχανισμό, να τα δωρήσει δηλαδή και αυτοί να δουλεύουν εργάτες εκεί. Είναι δυνατόν δηλαδή? Δεν στέκει με τη λογική αυτά. Απλά τις περισσότερες φορές, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική δυστυχώς είναι αστοιχείωτοι ή θέλουν να νομίζουν ότι ασχολούνται με την πολιτική, δεν μπορούν να δώσουν ούτε έναν ορισμό για το τι σημαίνει δεξιός, τι σημαίνει αριστερός, τι σημαίνει κομμουνιστής, τι σημαίνει αναρχικός, τι σημαίνει αναρχοκομμουνιστής, τι σημαίνει καπιταλιστής, νεοφιλελεύθερος κτλ. Άρα, κύριε Φώτη, στον άξονα αυτόν τον οποίο γνωρίζουμε, κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, αυτή η σύμπραξη πού τοποθετείται? Αυτή η σύμπραξη τοποθετείται από τη στιγμή που θέλει ένα καπιταλιστικό μοντέλο όπως προϋπήρχε πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του νεοφιλελευθερισμού και ο πιο πλούσιος τα παίρνει όλα, δηλαδή του, όπως λέω εγώ, του φεουδαρχισμού, είναι ένα καπιταλιστικό μοντέλο. Καπιταλιστικό μοντέλο με κρατικό παρεμβατισμό.
Μάλιστα. Τώρα, πόσο θα είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, αναλόγως μπορεί να είναι σαν τη Σουηδία, μπορεί να είναι σαν τη Νορβηγία, γιατί άλλο παρεμβατισμό έχει κάθε μία χώρα, άλλο τη Γερμανία κτλ. Mm-hmm. Τώρα, η χώρα μας έχει πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Ένα από αυτά είναι στην εξωτερική της πολιτική, όπου βλέπουμε την Τουρκία να προκαλεί συνεχώς, με αφορμή βεβαίως τις έρευνες για τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο Αιγαίο και από την Κύπρο, αλλά ενδεχομένως και από την χώρα μας. Πώς κρίνετε λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία και αν είστε ικανοποιημένος με την στάση της χώρας μας? Η Τουρκία διατηρεί το δόγμα αυτό που λέει και στην καθημολημένη ο λαός μας, μάθανε ότι επαυτονόμαστε και πλακώσανε και οι Αθήγκανοι. Κατάλαβες? Γιατί βλέπει ότι έχουμε μια σε όλα τα επίπεδα, βλέπει και από την πλευρά και στην πλευρά της Αλβανίας και στην πλευρά των Σκοπίων, ότι έχουμε μια εθνική μειοδοσία, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει είναι την κυβέρνηση του πάρτα όλα, όπως ακριβώς και μια αντιπολίτευση, και βρίσκει και ένα πάρα πολύ καλό πάτημα αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν να κερδίσει ψηφοφόρους με το να είναι προκλητικός εναντίον της Ελλάδος, γιατί στις τελευταίες αναμετρήσεις στις πολιτικές είχε χάσει και το Δήμο Κωνσταντινούπολης τώρα και προσπαθεί να ανακάμψει εκλογικά. Και φυσικά βρίσκει ποιος είναι ο πιο καλύτερος ηλίθιος εδώ στην περιοχή. Βλέπει ότι είναι το πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδος. Ότι εκμεταλλεύεται λοιπόν τις καταστάσεις και βρίσκει και τα κάνει, αυτό μας λέτε? Βρίσκει και τα κάνει και εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί με την τροπολογία που πέρασε πάει τώρα τη θητεία των στρατιωτών της Τουρκίας, τον κάνει εξάμεινο. Οπότε μιλάμε τώρα ότι 130.000 στρατιώτες θα απολυθούν. Οπότε μάλλον δεν θέλει να κλιμακώσει τώρα για αυτή τη στιγμή που μειώνει το στρατό. Χώρια που έχει και ένα στράτευμα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει διαρρήξει τελείως τους διαπροσωπικές τους σχέσεις, και όταν είναι διαρριγμένες οι διαπροσωπικές σχέσεις και σε τέτοιο επίπεδο που να έχεις βάλει τον αδερφό μου, τον πατέρα μου στη φυλακή και να με καταπιέζει ο προϊστάμενός μου ή ο υφιστάμενος κτλ. Κτλ. Ο οποίος είναι ο κομματόσκελος, καταλαβαίνετε ότι στο χαράκομα θα ξεκαθαριστούν λογαριασμοί. Οπότε αυτός ο στρατός όχι απλά δεν είναι έτοιμο πόλεμος. Εάν φτάσει σε μια γενική επιστράτευση και είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, πρώτα θα καθαρίσει ο ένας τον άλλον. Θα υπάρχουν ξεκαθαρίσματα εκεί. Οπότε δεν είναι για θερμά επεισόδια τα οποία να κλιμακωθούν αυτά. Απλά είναι για θερμά επεισόδια τύπου Βιαβούζ, την οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι το ελληνικό ναυτικό, ελληνικό στρατός κτλ. Θα υπακούσουν στις εντολές ενός των μειοδοτών που κυβερνούν αυτή τη στιγμή τη χώρα και θα κάνουν πίσω και όπως και έκαναν. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν που είχατε έρθει στην εκπομπή είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Είδαμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, ευρωεκλογές δηλαδή, αλλά και στις δημοτικές και στις περιφερειακές, τελικά, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, να το πω έτσι, δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στην επιλογή στην κάλπη. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μείωσε αρκετά, αλλά κράτησε κάποια αξιοπρεπή ποσοστά. Και οι φωνές που φώναζαν πολύ για το θέμα δεν επιβραβεύθηκαν. Πώς σχολιάζετε αυτό? Εγώ το περίμενα αυτό και με κάποιους υποψηφίους που κατέβαιναν για το Δήμο Θεσσαλονίκης το είχαμε συζητήσει και στα προγνωστικά μου είχα πέσει μέσα. Τους είπα, παιδιά, εσείς λέω που δεν υποστηρίζετε από μεγάλες κρατικές οντότητες, κομματικές οντότητες, εσείς θα πάρετε από μία έδρα όλοι. Αυτοί θα πάρουν κάποια ποσοστά τα οποία θα είναι σχετικά χαμηλά. Και στο τέλος θα κάνουν μια σύμπραξη μεταξύ τους, γιατί όλοι πρόκειται για τα ίδια κομματόσκυλα που προϋπήρχαν και στα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια, έτσι κι αλλιώς. Στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Το θέμα των Σκοπίων δεν είναι ότι δεν καίει την Ελλάδα, δεν καίει ας πούμε τους Έλληνες, αλλά θα πρέπει να δούμε και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο πρόβλημα, και όπως φαινόταν και από δημοσκοπήσεις που είχα αναφέρει κιόλας σε παλαιότερες μου συνεντεύξεις, το 68% των Ελλήνων τον ενδιαφέρει η φτώχεια και η ανέχεια που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης με μια πατρίδα η οποία τουλάχιστον δεν σου προσφέρει τα προστοζήν. Πατρίδα είναι εκεί πρώτα απ' όλα που τρως ψωμί. Πατρίδα είναι εκεί πέρα που τουλάχιστον έχεις τα στοιχειώδη. Εδώ ο Έλληνας πλέον δεν έχει τα στοιχειώδη. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτά. Όλοι πιστέψανε και ότι πάνω στην πολιτική σπέκουλα που θα κάνουν και πάνω στην ανάλυση που θα κάνουν και τις λύσεις που ενδεχομένως λέγανε ότι θα δώσουν, ότι πάνω εκεί θα κάνουν πολιτική σταδιοδρομία, δηλαδή πάνω στο Σκοπιανό. Κάτι πατήσαν. Μάλιστα.
Τώρα όμως σε αυτές τις εκλογές πιστεύετε ότι πάλι θα γίνει το ίδιο, δεν θα παίξει ρόλο όταν πάει στην απόφαση του ψηφοφόρου να ψηφίσει? Εννοείται ότι έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα, φυσικά, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα οικονομικά μέτρα δεν ρίξανε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε από τα οικονομικά μέτρα, διότι ο κόσμος έβλεπα έξω, η κοινή γνώμη έλεγε το εξής. Δεν πειράζει, μωρέ, καλός είναι, δεν έκοψε πολλά, δεν ήταν όπως ήταν ο Σαμαράς κτλ. Κτλ. Και οπότε ενδεχομένως με ένα ακόμα μνημόνιο που ενδεχομένως τώρα αυτό που έβγαλε βέβαια και στη φόρα ότι ντε και καλά βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαν από το μνημόνιο, βγήκαν οι δανειστές, έτσι. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τους όρους του μνημονίου, απλά κόπηκε η χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Οπότε εσείς τι προτείνετε ως σύμπραξη ΕΠΑΜΑ, ΚΕΛ και των υπόλοιπων κομμάτων, ότι πρέπει να γίνει τι σε αυτό το θέμα της οικονομίας? Στο θέμα της οικονομίας εμείς είμαστε κάθετοι και πολλοί κόσμος και το ΕΠΑΜ, το ΑΚΕΛ βέβαια δημιουργήθηκε το 2014, και το δίκαιο ότι από το 2000, από όσο ξέρω δηλαδή, από το 2010 λέγαμε έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή χρεών, μονομερή διαγραφή χρεών και να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Μάλιστα. Η επόμενη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα με την Νέα Δημοκρατία στα ενία της, του τόπου? Θα βελτιωθούν όσον αφορά τους δανειστές. Αυτοί θα συνεχίσουν το πλιάτσικο ανενόχλητη και αυτή τη φορά, φυσικά, επειδή ενδεχομένως θα έχουν και την αρρωγή μιας οικουμενικής κυβέρνησης, ενδεχομένως, εάν δεν κάνει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, που μάλλον δεν θα κάνει, θα πλατσικολογήσουν την Ελλάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτούς. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλήμονό μας δηλαδή. Και φυσικά και θα περάσουν όλα τα μέτρα μείωση συντάξεων κτλ. Εσείς ως ΕΠΑΜ, ΑΚΕΛ, θα συμμετείχατε, αν μπαίνατε στη Βουλή, θα συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση? Με τίποτα δεν θα συμμετείχαμε σε μια τέτοια κυβέρνηση. Γιατί θα σας δινόταν και η ευκαιρία να κάνετε κάποια πράγματα, λαμβάνοντας κάποια υπουργεία? Δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα συνεργαζόμενος με αυτούς που έχουν στο νου τους να καταστρέψουν τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, ένας υπουργός οικονομικών, γνωρίζοντας ότι λείπουν 1,5 εκατομμύριο μεροκάματα από το ΑΕΠ της χώρας και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλες 600-700 χιλιάδες αμοιβόμενοι με 400 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι δεν είναι μέσα. Δεν είναι μεροκάματα τα οποία μπαίνουν μέσα στην εθνική οικονομία, διότι το μόνο που θα αποπληρώνουν αυτοί είναι κάποιες δέκο προφανώς. Ή θα φιλοξενούνται σε κάποια σπίτια και από εκεί και πέρα θα έχουν αυτό που λέμε το walking around money. Θα κυκλοφορούν οι για να πιούν ένα καφέ. Γιατί τα 400 ευρώ για αυτές τις ανάγκες είναι. Mm-hmm. Αν ήμουν υπουργός οικονομικών και η κυβέρνηση, καλύτερα θα πήγαιναν να αυτοκτονήσουν. Διότι αυτό είναι η συνταγή της απόλυτης καταστροφής. Μάλιστα. Και αυτό και είχαμε και 40% μείωση του ΑΕΠ, που δεν το είχε καμία χώρα στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, μέχρι στιγμής, ακόμα και σε περίοδο κατοχής, έτσι. 7-8% έχει η Συρία με 4 χρόνια πόλεμο και νομίζω ότι η Ελλάδα είχε περίπου στο 18% νομίζω στην κατοχή Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς έχουμε τώρα 40% και οδεύουμε για 45% μείωση του ΑΕΠ. Μπράβο μας. Μάλιστα, είναι σημαντικά αυτά που μας περιγράφετε. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος στη δημοκρατία, στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα το οποίο έχουμε, επιλέγει τα κόμματα τα οποία εσείς λέτε ότι έχουν καταστρέψει την πατρίδα. Εάν το πάρουμε, αν πάρουμε από τα ποσοστά, τα τελευταία ποσοστά των ευρωπαϊκών εκλογών και των εκλογών που προηγήθηκαν το 2014, το 2015 που λέω, θα δούμε ότι στην ουσία ποσοστία ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση 1,5 στους 10 Έλληνες. Ένας στους 10 Έλληνες ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αν πάρουμε ας πούμε την αντιπολίτευση, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα. Και τώρα ας πούμε στις ευρωεκλογές αυτό το ποσοστό μειώθηκε. 1,2 περίπου Έλληνες ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και περίπου ούτε ένας στους 10 Έλληνες ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, έτσι, το 50%, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλειοψηφία. Mm-hmm. Είναι ποσοστιαία πλειοψηφία, γιατί έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος συγκινείται, να το πω έτσι, από αυτά που λένε άνθρωποι όπως ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Βελόπουλος και όχι τουλάχιστον δημοσκοπικά από το ΕΠΑΜ ή από άλλα μικρότερα κόμματα. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει τελικά, αντιλαμβάνομαι ότι ο περισσότερος κόσμος ακούγοντας Βαρουφάκη παραδείγματος χάρη και ακούγοντας Βελόπουλο, δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, ακούω κάποιον να μου λέει ότι κοίταξε να δεις, λέει, ο Βαρουφάκης λέει, είναι, λέει, τα ίδια με εσάς.
Από πού και ως πού, ρε παιδιά. Λέει τα ίδια με εμάς ο Βαρουφάκης. Δηλαδή, άλλα ακούνε, άλλα αντιλαμβάνονται. Γιατί κοιτάξτε, το να έχεις και, το να είσαι και σκεπτόμενο άνθρωπος, αν είσαι και σκεπτόμενος άνθρωπος, προϋποθέτει και ένα συγκεκριμένο ταλέντο. Μερικοί δεν το έχουν δυστυχώς. Ο άλλος λέει, ας πούμε, για το Βελόπουλο, όταν μιλάει για το Βελόπουλο, του λέει το εξής. Ωραία. Εξήγησε μου το οικονομικό πρόγραμμα του Βελόπουλου, το οποίο ξέρετε είναι τι, να καλλιεργούμε αγριοβρόμι, να πουλάμε μανιτάρια κτλ. Κτλ. Και το οποίο φυσικά είναι ένα συνοθήλεμα. Δεν ξέρει να πει τίποτα. Δεν ξέρει να πει κάτι. Μιλάει, ξέρω εγώ, για μια συμμαχία με τη Ρωσία, με κάτι. Του λέω, διαβάστε ρε παιδιά τα οικονομικά προγράμματα ενός κόμματος πρώτα. Δείτε πέντε αράδες από εκεί πέρα, να δείτε τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα και μετά πηγαίνετε και ψηφίστε το. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δηλαδή πραγματικά ψηφίζουν με γνώμονα τη δημοτικότητα. Και ξέρετε γιατί αυτό είναι το αίσθημα κατωτερότητας που υπάρχει στον Έλληνα, έτσι. Θεωρεί τον εαυτό του τόσο κατώτερο που θέλει να πιαστεί από το παντελόνι ενός προβεβλημένου, ο οποίος θεωρεί ότι για να είναι τόσο προβεβλημένος, αλλά είναι και άξιος. Δηλαδή αυτά τις αξίες του αρχαιοελληνισμού περί ηθικού αναστήματος δεν υπάρχουν πλέον στον Έλληνα. Το ηθικό ανάστημα το έχει συνδέσει. Ηθικό ανάστημα θεωρεί ότι έχει αυτός ο οποίος έχει οικονομήσει πολλά λεφτά, ας πούμε. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως οι εκλογές είναι μπροστά μας. Υπάρχει η συμμετοχή όχι τόσο πολλών κομμάτων, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή δεν πρόλαβαν και χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο. Υπήρχε και μια συζήτηση για το αν θα έπρεπε αυτά τα κόμματα να ενωθούν, αυτά που βρίσκονται, θα λέγαμε, να το πω έτσι, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να ενωθούν, να κατέβουν μαζί. Έγινε μια τέτοια συζήτηση, τελικά τίποτα δεν. Εγώ ήμουν μπροστά και σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις. Για πείτε μας λοιπόν. Το επίπεδο που υπήρχε σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις, υπήρχαν κάποιοι, μπορώ να πω, ας πούμε, ήταν ένα επίπεδο που υπάρχει μονάχα στις συζητήσεις που γίνονται στα ορεινά καφενεία του Πακιστάν. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία, άμα ήσταν κι εσείς εκεί, θα είχατε φρίξει. Σου έλεγε ο άλλος, παραδείγματος χάρη, ενώ συμφωνούσε, ας πούμε, και σε επίπεδο αρχηγών, συμφωνούσε στη σύμπραξη, την επόμενη μέρα έπαιρνε ένα τηλέφωνο και έλεγε το εξής. Δεν θα κάνω μαζί σας σύμπραξη, γιατί. Γιατί έχετε δύο στελέχη μέσα εκεί, τους οποίους και εγώ δεν τους είχα ξανακούσει στη ζωή μου, οι οποίοι λέει είναι άθη. Και επειδή λέω είναι άθη, δηλαδή προσέξτε, πουλάνε χριστιανική ιδεολογία κάποιοι από αυτούς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής λέω, ωραία, εσύ είσαι ο χριστιανός, αυτοί οι δύο είναι άθεοι. Από πού και ως πού ένας χριστιανός απορρίπτει τον άθεο? Α, για να απορρίπτεις ανθρώπους, καταρχήν η χριστιανική θρησκεία δεν είναι η θρησκεία της απόρριψης πρώτα-πρώτα, έτσι, και της μεγαλομανίας, και ότι εγώ έχω το θέσφατο, πρώτα-πρώτα είναι η θρησκεία που διδάσκει την ταπεινότητα και την αναξιότητα σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν διδάσκει τον αρκισισμό. Και ούτε να πουλάς την πολιτική ιδεολογία όπως κάνει και ο Βελόπουλος και φυσικά και τις επιστολές του Χριστού, τα mail του Χριστού και τα SMS του μαζί. Δεν ξέρω τι άλλο θα βρει να πουλήσει ο Βελόπουλος. Και δεν μιλάω για τον Βελόπουλο από τα κόμματα, μιλάω για κάποια άλλα κόμματα έξω από τη Βουλή, οι οποίοι πουλάνε τη θρησκευτική τους ιδεολογία με χειρότερο τρόπο από ό,τι πουλάει τις επιστολές του Χριστού ο Βελόπουλος. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας και σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω, τι στόχο λοιπόν έχει βάλει το ΕΠΑΜ και τα υπόλοιπα κόμματα για αυτές τις εκλογές? Είναι εφικτός ο στόχος του 3% πιστεύετε? Ο στόχος που έχει βάλει αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ, το ΑΚΕΛ και αυτά τα και η δίκη κτλ. Είναι να αυξήσει τουλάχιστον το ηθικό του ελληνικού λαού, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αραγή συμμαχία αντιμνημονιακών κομμάτων τα οποία θέλουν και την εθνική κυριαρχία στον Έλληνα και την αυτοδιάθεση. Να δώσουν δηλαδή την εξουσία στο λαό και ο λαός να αποφασίζει για τα πάντα. Όχι οι πολιτικοί εξουσιαστές του, οι οποίοι είναι ξεπουλημένοι στο εξωτερικό. Αυτό πώς γίνεται, με δημοψηφίσματα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα να υπάρξει δημοκρατία. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν υπήρχε δημοκρατία, έτσι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει άλλωστε και μία διακήρυξη που υπάρχει μέσα και στο ΕΠΑΜ και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία δεσμεύονται και με τα περιουσιακά του στοιχεία, τα στελέχη που κατεβαίνουν στις εκλογές, δεσμεύονται ότι το πρόγραμμα το οποίο έχουν ως βάση θα το τηρήσουν, αλλιώς εάν δεν το τηρήσουν αυτοκαθερούνται στην ουσία, διότι γίνεται μια κατάθεση αυτουνού στο πρωτοδικείο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να μην υπάρξει δημοκρατία με τα κλειτότητα. Αν έβγες στην εξουσία, δεν έκανες αυτά που ήταν να κάνεις 6 μήνες, βγαίνεις από την εξουσία και μπαίνεις στην μπουζού. Τελείωσε. Μάλιστα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όχι η δημοκρατία, επειδή σε ψήφισα, μπορείς να μου βιάσεις και να μου καταστρέψεις τη ζωή, να πούμε.
Τώρα, όσον αφορά εσάς προσωπικά, υπήρχαν αντιδράσεις από το περιβάλλον σας όταν ανακοινώσατε ότι θα ενταχθείτε σε αυτή τη συμμαχία και θα είστε υποψήφιος? Από την Ελεύθερη Πατρίδα συγκεκριμένα είχαν τις ευχές μου, μου δώσαν τις ευχές για καλή επιτυχία κτλ. Δεν μπόρεσαν να κατεβούν αυτοί για τεχνικούς λόγους και για πρακτικούς λόγους βέβαια. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και κάποια άλλα στελέχη εκεί και ξέφρασαν και κάποια άλλα στελέχη από εκεί μέσα για να κατεβούν στις εκλογές. Άλλωστε το κάλεσμα που είχε γίνει ήταν ακριβώς αυτό. Ελάτε όποιος θέλει. Και μην φέρνετε τίποτα μαζί σας. Το κάτω-κάτω, άμα το παράβολό σας τουλάχιστον. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν ζητήθηκε. Μάλιστα. Και έγινε αυτό το κάλεσμα σε όλα τα κόμματα τα εξοκοινοβουλευτικά με τα ίδια προτάγματα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είπαμε για το Βελόπουλο, το Βαρουφάκη, που είναι και αυτοί στην ουσία εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, άσχετα αν ο Βελόπουλος έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Υπάρχουν και άλλα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία τελικά κατεβαίνουν στις εκλογές. Γιατί είπαμε για αυτά που δεν κατεβαίνουν, αλλά υπάρχουν και άλλα που κατεβαίνουν, όπως είναι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη, ο οποίος πλέον δεν είναι μετά το μισό της εκατό που πήρε στις ευρωεκλογές, δεν διοικεί ο ίδιος το κόμμα, αλλά κατεβαίνει το κόμμα στις εκλογές. Κατεβαίνουν το κόμμα της ΛΑΕ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σχεδόν σνόμπαρε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί να ξέρετε κιόλας ότι δεν είναι και κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να βγούμε ουσιαστικά από την Ευρωζώνη. Είναι αυτό που λέμε, είναι η αριστερά που βγάζω φλάς αριστερά για να στρίψω δεξιά, αυτό που έλεγε κάποτε ο Ηλίου. Και στην ουσία, όπως και ο Βαρουφάκης, είναι φιλοευρωπαϊστές και έχουν αναγάγει, ας πούμε, το ότι είναι αριστεροί μονάχα σε ένα τομέα, στο δικαιωματισμό. Δηλαδή, είμαι αριστερός γιατί είμαι υπέρ των ομοφιλόφιλων, είμαι αριστερός γιατί είμαι υπέρ, ας πούμε, κάποιων περιθωριοποιημένων τάξεων των ναρκωμανών, των ομοφιλόφιλων και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και προσπαθούν να προσετηριστούν τέτοιους ανθρώπους με το να δείξουν προοδευτισμό. Διότι όταν είσαι φιλελεύθερος, στην ουσία τι κάνεις? Στην ουσία διδάσκεις ότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει ο κοινωνικός δαρβινισμός. Δηλαδή ο ισχυρότερος θα επικρατήσει του ανίσχυρου και φυσικά και στον οικονομικό τομέα. Οπότε έτσι αυτοκαταργήσει και από αριστερός. Όταν αυτοκαταργήσει από αριστερός, ψάχνεις κάτι τέτοια πράγματα για να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Για να δικαιολογήσεις ότι είσαι ένας άνθρωπος, ότι τελικά είσαι ξεπουλημένος στο κεφάλαιο, το παίζεις αριστερός, δεν έχεις καμία σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, δεν βλέπεις τι περιθωριοποίηση υπάρχει σε όλους μας αυτή τη στιγμή, τους ανθρώπους που παίρνουν 400 ευρώ, διότι είναι περιθωριοποίηση σε μια τέτοια χρηματιστική κοινωνία να παίρνεις 400 ευρώ. Δεν βοηθάει αυτούς τους είδους τους ανθρώπους και προσπαθεί να προσετηριστεί τους ομοφιλόφιλους, χωρίς καν να τους ρωτάει, στείνοντας. Γιατί να ξέρετε, και αυτά τα τρία κόμματα μαζί, πιστεύω, θυμηθείτε το αυτό να το δείτε, και με το Ανταρσία αύριο μεθαύριο, θα πάνε και θα προσκολήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μείζον αντιπολίτευση. Μάλιστα, αυτό λέτε. Λοιπόν, κύριε Φώτη, φτάνουμε στο τέλος. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είχαμε την ευκαιρία να αναθίξουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας και θεωρείτε ότι πρέπει να ακουστεί. Αυτό που θα πρέπει να ακουστεί είναι ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός, τώρα πλέον δεν έχει καμιά δικαιολογία, βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία θέλουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτοδιάθεση και δεν θέλουν πλέον να ζούμε σαραγιάδες και θελόδουλοι και έχουν πλέον και τα κότσια αλλά και το πρόγραμμα για να γυρίσουν το τιμόνι της Ελλάδος μακριά από την Ευρωζώνη, η οποία διαλύεται ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Η οποία Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, τη μόνη εξυπηρέτηση που έχει είναι την εξυπηρέτηση του τραπεζικού κεφαλαίου, το οποίο αυτή τη στιγμή καταραίει και βρίσκει σαν να κουμπίσει μονάχα τους κρατικούς προϋπολογισμούς όλων των κρατών της Ευρωζώνης. Άλλωστε, ακόμα και η Deutsche Bank ανακεφαλοποιείται από το γερμανικό δημόσιο, και επειδή έχουν πύλινα πόδια όλο το τραπεζικό κεφάλαιο στην Ευρώπη, κοιτάει να έχει την πιστωτική της επέκταση μονάχα στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Μάλιστα. Παίρνοντάς τους περιουσίες, δημεύοντάς τους τα πάντα, μόνο και μόνο για να επιζήσουν. Mm-hmm.
Ευάγγελος Φώτης λοιπόν, ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ ΔΙΚ, έτσι θα τα γράψω ψηφοδέλτιο πάνω. ΕΠΑΜ και ΑΚΕΛ, το ΕΠΑΜ ΔΙΚ μπήκε λίγο καθυστερημένα. Οπότε δεν προλάβατε να... Για να μην μας κόψει το πρωτοδικείο, σωστά, δεν μπήκε μέσα το όνομα. Ευάγγελος Φώτης λοιπόν, ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ, πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, υποψήφιος βουλευτής. Κύριε Φώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι και βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.